πώς γεννήθηκε η κυβερνολογική. Αφενός από το αρχαϊκό μοντέλο του χριστιανού πάστορα, αφετέρου από μια διπλωματική στρατιωτική τεχνική, η οποία τελειοποιήθηκε σε ευρωπαϊκή κλίμακα με τη συνθήκη της Βεστφαλίας. Η συνθήκη της Βεσφαλίας υπογράφτηκε στις 24 Οκτωβρίου του 1648. Έδωσε τέλος στον 30 ετη πόλεμο 1618-1648 και επέφερε αλλαγές στην ισορροπία των ευρωπαϊκών δυνάμεων, θέτοντας τα θεμέλια για τη σημερινή μορφή της Ευρώπης. Τέλος, η κυβερνολογική θα μπορούσε να αποκτήσει τις διαστάσεις που έχει μόνο χάρη σε μια σειρά ειδικών εργαλείων των οποίων η διαμόρφωση είναι ακριβώ σύγχρονη με αυτήν τη τέχνη τη διακυβέρνηση και τα οποία είναι γνωστά με τη σημασία τη έννοια του 17ου και 18ου αιώνα ω η αστυνομία. Ο πάστορα, οι νέε διπλωματικέ στρατιωτικέ τεχνικέ και τέλο η αστυνομία. Πιστεύω ότι αυτά τα τρία είναι τα τρία στοιχεία που κατέστησαν δυνατή την παραγωγή αυτού του θεμελιώδους φαινομένου της δυτικής ιστορίας, την κυβερνολογικοποίηση του κράτους.